Η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υποδομών επιχειρεί τώρα να ρίξει τον μπαλάκι στη γερμανική εταιρεία σε ό,τι αφορά επιπλοκές που αναφέρθηκαν από τη Fraport που ζητά περισσότερες εγγυήσεις προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση των αεροδρομίων. Κύκλοι του Υπουργείου Υποδομών αναφέρουν ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στο τίμημα του σχεδίου σύμβασης που θέτει κάποιους όρους για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια επιβαρύνουν το ελληνικό δημόσιο και πρέπει να φύγουν. Συνεπάγεται ότι η κοινοπραξία Fraport-Slendel δεν θέλει να προχωρήσει η σύμβαση. Φαίνεται πως η ευσπεσμένη απόφαση του Μαξίμου να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση με διαδικασίες εξπρες δεν συγκινεί τη γερμανική εταιρεία. Εκπρόσωπος της εταιρείας Fraport, Γιώργ Ματσατσέκ, φαίνεται να δήλωσε στο Bloomberg πως η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης δεν ισοδυναμεί με ολοκλήρωση του συμβολέου, αλλά προσφέρει μια βάση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα χτίσουμε από εκεί που μείναμε. Στην πραγματικότητα, η γερμανική εταιρεία θέτει θέμα για περισσότερες εγγυήσεις από την ελληνική κυβέρνηση, με αφορμή και την αβεβαιότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Όσον αφορά τα αεροδρόμια, την συμφωνία την είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση και ήταν μέσα στα προαπαιτούμενα που θέταν οι δανειστές μας για να προχωρήσει η συμφωνία, να προχωρήσει και η ιδιωτικοποίηση, η συμφωνία αυτή για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Παρόλο που εμείς δεν συμφωνούσαμε με αυτήν και δεν συμφωνούμε με αυτή την ιδιωτικοποίηση, κάναμε αυτό που είχαμε ως συμβατική υποχρέωση, να προχωρήσει ο νόμος. Από εκεί πέρα, μια ανακοίνωση της εταιρείας μπέρδεψε λίγο τα πράγματα, που είπε ότι δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία. Οπότε, η δικιά μας θέση είναι ότι από εδώ και πέρα, εάν η εταιρεία έχει άλλα αιτήματα ή προβάλλει άλλες αξιώσεις, η συζήτηση θα ξεκινήσει από το μηδέν. Δηλαδή, θα θεωρήσουμε άκυρο το ότι έχει συζητηθεί ή συμφωνηθεί μέχρι σήμερα και δεν θα θεωρούμε δεδομένη τη συμφωνία για την πώληση των αεροδρομίων. Για σωρία ψεμάτων κατηγορεί την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα των περιφερειακών αεροδρομίων υπήρξε ένα από τα προεκλογικά ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ και μία από τις προεκλογικές σημαίες των κυρίων Τσίπρα Καμένου, που με δηλώσει και συνεντεύξεις τους, αλλά και στις περιοδίες και στις ομιλίες τους στις πόλεις, οι οποίες φιλοξενούν τα συγκεκριμένα αεροδρόμια, κατήγγειλαν την προηγούμενη κυβέρνηση για ξεπούλημα και διακήρυσαν ότι θα κρατούσαν τα περιφερειακά αεροδρόμια υπό δημόσιο έλεγχο, αναφέρει η κυρία Βούλτεψη. Το κάθε πράγμα, όπως ξέρετε, έχει την ώρα του. Όταν έγινε η συμφωνία αυτή με τη Fraport, η Ελλάδα βρισκόταν σε μια κατάσταση ανάκαμψης. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες, ούτε γνωρίζω τι ζητάει η Fraport και δεν έχω γνώμη επί αιτημάτων τα οποία δεν γνωρίζω. Αυτό που καταλαβαίνω όμως και αυτό που ο καθένας μας καταλαβαίνει είναι ότι ο επενδυτής, για να μπορέσει να βάλει τα χρήματά του, πρέπει να είναι βέβαιος ότι τα χρήματα αυτά θα μπορέσουν και να αποδώσουν και θα μπορέσουν κυρίως και να επανεξαχθούν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατάσταση πολιτικής αβεβαιότητας τεράστια. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι ο επενδυτής έχει δυσκολία στο να διασφαλίσει εκείνους οι οποίοι θα τον χρηματοδοτήσουν ότι η επένδυσή του θα είναι μια επένδυση σταθερή. Φοβάμαι λοιπόν ότι επειδή η Ελλάδα επί 7 μήνες τώρα ακολουθεί μια καταστροφική πορεία, αυτό έχει αντανάκλαση και στις επενδύσεις οι οποίες είχαν συμφωνηθεί νωρίτερα. Ο επενδυτής επέλεξε την Ελλάδα σε μια ώρα όπου η Ελλάδα έβγαινε από την κρίση, σας θυμίζω. Τώρα που η Ελλάδα ξαναβυθίστηκε στην κρίση, ασφαλώς ο επενδυτής ανησυχεί. Νομίζω ότι είναι λογικό να το καταλάβουμε. Επαναλαμβάνω ότι δεν γνωρίζω το περιεχόμενο των απαιτήσεών του. Θα πρέπει και οι απαιτήσεις του επενδυτή να μην είναι απαιτήσεις ούτε εκβιαστικές, ούτε υπερβολικές, αλλά αντιλαμβάνομαι τον κίνδυνο που δημιουργείται για τον επενδυτή. Θέση για τις τελευταίες εξελίξεις με τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο σε σχετική του ανακοίνωση επισημαίνει πως η πρόσφατη απόφαση του ΚΙΣΥΠ ανοίγει τον δρόμο για τη συγκεκριμενοποίηση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν σύντομα στην υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, το Asset Development Plan του Ταμείου που προσαρτήθηκε στο νέο μνημόνιο και ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή προβλέπει και ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για το κλείσιμο της συναλλαγής σε ελληνικό 14 περιφερειακά αεροδρόμια και προώθηση δεκάδων ακόμη σχεδίων αξιοποίησης για 27 συνολικά πακέτα περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ. Και ενώ τα επόμενα βήματα για διαγωνισμούς όπως του ΟΛΠ και του ΟΛΘ είναι γνωστά για πολλά άλλα assets, αποκαλύπτονται λεπτομέρειες αλλά και υποχρεώσεις των κατά περίπτωση συναρμοδίων υπουργείων και εμπλεκομένων φορέων καθόλου άγνωστες. Και αυτό διότι το εν λόγω σχέδιο, αν και αποτελεί παράρτημα του μνημονίου, κρατήθηκε μακριά από κάθε δημοσιότητα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα ακίνητα,
ο ΤΑΙΠΕΔ θα μεταλλαχθεί ή θα αλλάξει και θα γίνει η εταιρεία αυτή η οποία θα διαχειριστεί την περιουσία των 50 δισεκατομμυρίων την οποία έχει συμφωνηθεί από το μνημόνιο. Το τι θα μπει εκεί ή το ποια ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου θα μπουν σε αυτή την εταιρεία, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη να το δούμε. Πρώτα πρέπει να λυθούν τα τεχνικά ζητήματα και μετά να προχωρήσουμε σε αυτή τη συζήτηση.